Δεν είχαμε πει ότι θα πέσει. Δεν έπεσε. Άσε ρε πονηρέ. Καλησπέρα κύριοι, καλησπέρα. Να πούμε για το γέν ότι είναι απέναντι. Θα τα πω και σε λίγο κιόλα για αυξήσει επί το γέν και τα συναφή. Είναι κάτω, οτιδήποτε είναι απέναντι από το γέν. Θα να βάλω και τη φόρτιση εδώ πέρα στο TikTok. Να πιω και το καφεδάκι. Μόνο τα views, μόνο τα views. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι αν θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με ευκολία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Έτσι και χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν την εκπομπή. Παράλληλα, παίρνετε μια δωρεάν μετοχή αξίας έως και 700 δολάρια. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν περνάτε καλά στα βίντεο μου και σας έχουν βοηθήσει, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε ένα like ή ιδανικά και τα δύο. Πραγματικά βοηθάει σημαντικά να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο εδώ στους FG's. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε ολόκληρο το κανάλι δεν πρέπει να θεωρηθούν επενδυτική συμβουλή, επενδυτική σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Πάμε για Victoria's Secret. Η Victoria's Secret λέει πέσε κοντά στο 32%. Αυτή τη στιγμή η Victoria's Secret, πάμε να το βάλουμε να το δούμε. Για όποιον ενδιαφέρεται. VCNO, καλά δεν τη θυμάμαι τη μετοχή. Τι να κάνω, παιδιά, χάνει 32% για την ημέρα. Εδώ πέρα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια μου, πιο εύκολα άκουγα ένα call. Θα με πείτε τρελό ότι τα έχω χαμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έπεσε λοιπόν 32% στο pre-market. Μη σου πω ότι περισσότερο in the market. Κάτσε να δούμε λίγο. VSCO. Μείον 31,23%. Έχει παραμένει εκεί. Στο pre-market λοιπόν, μετά την ανακοίνωση του αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, για τις ίδιες πωλήσεις και τα έσοδα. Οι αιτήσεις προβλέψεις για τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη έπεσαν επίσης κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Να πούμε λίγο για την Victoria εδώ πέρα. Ό,τι έβγαλε. Τι έβγαλε. Κέρδη ένα μετοχή. Victoria Secret έβγαλε 2,58 έναντι 2,45. Εδώ πέρα βλέπω beat τον estimate εγώ. Ενώ βλέπω χειρότερο τζίρο 2,08 έναντι 2,09. Συνεχίζω. Σημαντική μεταβλητότητα της μετοχής με 40 λέει κινήσεις να ξεπερνούν το 5% τον τελευταίο χρόνο. Υποδηλώνει σημαντική επίδραση από την είδηση. Η μεγαλύτερη κίνηση στο τελευταίο τέλος ήταν ένα κέρδος κοντά στο 15,4% πριν από 3 μήνες. Μάλλον εδώ εννοεί αυτό εδώ πέρα το Δεκέμβριο. Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του γάμα τριμήνου, τότε πάλι μάλλον είχε αποτέλεσμα και τις αισιόδοξες προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά η Victoria Secret έχει υποχωρήσει 34% από την αρχή του έτους και 48,6% από το υψηλό 52 εβδομάδων. Μάλιστα. Κάποιος λέει εδώ πέρα με τη μετοχή να σημειώνει από το μυπτός, ορισμένοι επενδυτές μπορούν να το δουν όσο και ευκαιρία. Όχι, δεν υπάρχει λέξη ευκαιρία εδώ πέρα. Δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή όχι, αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα το συγκεκριμένο χαρτί έχει κάνει μια σημαντική πτώση. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν απότομα θα το πάρει. Ο Γιαννάκης εννοείται θα τζογάρει και θα μπει λίγο απότομα. Θα το δούμε βέβαια αν θα το κάνει ή όχι τώρα, δεν ξέρω. Θα ήθελα ίσως να περιμένω και την αυριανή μέρα. Γιατί φανταστείτε ότι σήμερα πέφτει 32%. Και για την ώρα είναι στο σύν 1,65%. Ο Nasdaq στο σύν 1,02%. Ο S&P. Λοιπόν, ο πρόεδρος Biden προτείνει την αύξηση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών για τις μεγάλες αμερικανικές και πολυεθνικές εταιρείες στο 21%, με στόχο, λέει, να έρθει σε αντίθεση με τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ. Θέτοντας, λέει, τις βάσεις για μια συζήτηση σχετικά με τη φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει ο νικητής στις επερχόμενες εκλογές. Οι προτάσεις του Biden, λέει, περιλαμβάνουν ελάχιστο φόρο 25% για τους δισεκατομμυριούχους και μείωση των φορολογικών εκπτώσεων για τις υψηλές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών. Τώρα, αυτό γιατί είναι καλό για τον Biden, δεν έχω καταλάβει. Η εκστρατεία του Biden, λέει, θα επικεντρωθεί σε επιθέσεις κατά της προτινόμενης οικονομικής ατζέντας του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο State of the Union. Τα υποπνήματα, λέει, θα αντιπαραβάλουν τα σχέδια του Biden με τις προτάσεις του Τραμπ για την κατάργηση των πολιτικών υγείας, την ανατροπή των νόμων για την κλιματική αλλαγή, τέλος πάντων, για την πράσινη ενέργεια και τη μείωση των φόρων για τους πλούσιους. Τώρα όλα αυτά σε μια συζήτηση του τι τελικά έχει γίνει με την πράσινη ενέργεια επί Biden. Ξαναλέω, έτσι. Να πούμε απλά για την πράσινη ενέργεια, υποτίθεται, γιατί φοβόμαστε τώρα τον Τραμπ, ο οποίος θα ακολουθήσει διαφορετική τακτική στις μετοχές πράσινης ενέργειας. Ας πάμε μια γύρα τις μετοχές της πράσινης ενέργειας στο εβδομαδιαίο να δούμε τι έχουν κάνει. Πάμε, πότε βγήκε ο Biden, πες το 2021, πες Γενάρη ας πούμε. Νοέμβρη του 20 βγήκε ο άνθρωπος. Αλλά εγώ σου λέω θα βάλω Γενάρη του 21. Που ήτανε η SunPower. Είχε φτάσει 60 δολάρια, τώρα είναι στα 2,92. Τέλειο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε Enphase. Για να δούμε και την Enphase. Το 2021, ακόμα και η Enphase που υποτίθεται το μεγαλύτερο μέρος του reality το έκανε μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Το 2021 ήταν στα 220 δολάρια. Τώρα, πώς το λένε αυτή τη στιγμή, Μάρτιο του 2024, είμαστε στα 100, μόλις στα 130. Πάμε σε άλλη εταιρεία της πράσινης ενέργειας. Στην RAN. Όλα αυτά απλά για να δούμε λίγο πώς πήγε η πράσινη ενέργεια, ξαναλέω, επί των Δημοκρατικών. Που υποτίθεται ότι ήταν κιόλας υποστηρικτές. Γενάρη. Εδώ 95-96 δολάρια σαν run στα 12 μόλις αυτή τη στιγμή. Τι ωραία που έχει πάει η πράσινη ενέργεια. Τι, δηλαδή φοβάμαι πάρα πολύ άμα έρθει ο Τραμπ. Τι, ποιος ξέρει τι θα μας κάνει. Ποιος ξέρει τι θα μας κάνει στις πράσινες ενέργειες.
Συνεχίζω με τα νέα. Λοιπόν, επαναγορές μετοχών. Οι επαναγορές μετοχών στη ΣΥΠΑ λέει αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το 2025. Τροφοδοτούμενες λέει από τη σχηρά κέρδη των τεχνολογικών κολοσσών. Σύμφωνα πάντα με την Goldman Sachs. Η Goldman λέει προβλέπει ότι οι επαναγορές μετοχών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 13% το 2024. Κοντά δηλαδή στα 925 δις, αυτό που λέγαμε για ένα τρίλιον. Και κατά 16% λέει το 2025. Ανακάμπτοντας από την περσινή πτώση, οι ευκολότερες λέει συνθήκες δανεισμού. Μιλάμε για αφού μειωθούν τα επιτόκια. Και η μειωμένη πολιτική αβεβαιότητα μετά τις αμερικανικές εκλογές. Αναμένεται λέει να ενισχύσουν τις επαναγορές με τις πλούσιες σε μετρητά μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των buybacks. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν και τα επιτόκια από την Κίνα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία παρέμειναν ίδια. Ο Νίλ Κασκάρι λέει της Μινεάπολης, στέλεχος της Fed είναι ο συγκεκριμένος, και αναμένει ότι θα μειώσει τα επιτόκια δύο φορές ή ενδεχομένως μία φορά για το 2024, εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Ο Κασκάρι λέει δίνει προτεραιότητα στην παρακολούθηση των τάσεων του πληθωρισμού εναντί των άμεσων αυξήσεων των επιτοκίων. Επικαλούμενος λέει τη συνεχιζόμενη οικονομική άνοδο. Εάν θέλετε λοιπόν να ξεκινήσετε να επενδύτε, μπορείτε να το κάνετε μέσω της Freedom24, η οποία προσφέρει μια σημαντικά ελκυστική επιλογή για φέτος. Επιτόκιο 8,76% για τοποθέτηση των χρημάτων μας για ένα χρόνο. Απλά λοιπόν κλείνουμε τα χρήματά μας και εξασφαλίζουμε την απόδοσή μας για το 2024. Και όσον αφορά τη διαδικασία, αυτή είναι εξαιρετικά απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή. Πάμε περιοχή μελών, επιλέγουμε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων και επιλέγουμε το προϊόν που μας ταιριάζει. Και αυτό ήταν. Με αυτές τις απλές κινήσεις έχουμε εξασφαλίσει απόδοση έως και 8,76% για το 2024. Κύριε χαιρετώ, τα λέμε αδέρφια, τα φιλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Φιλιά.